Όλα είναι πιθανά, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σκοτεινοί που για πολλά χρόνια εργάζονται αυτή τη λεγόμενη ευγονική, έτσι, και από τα χρόνια του Χίτλερ ακόμα, έτσι, και από πιο πριν. Η ιστορία, ας πούμε, της διαφθοράς της Ευρώπης και της κίνησης ενάντια, ας πούμε, στο Θεό, ξεκινάει από πολύ παλιά, έτσι. Είπαμε, η πρώτη άθεη ήταν ο Κάιν και η γενιά του. Από τότε αρχίζει ο άνθρωπος να πολεμάει τον Θεό, έτσι, μέσα από τον Κάιν, ο οποίος κινείται εναντίον του αδερφού του και σφάζει τον αδερφό του, έτσι. Και από εκεί και μετά έχουμε αυτή τη γενιά, τους απογόνους του Κάιν, οι οποίοι κάνουν τον πολιτισμό, τον τεχνικό πολιτισμό. Και από τότε, ας πούμε, δημιουργείται αυτή η αυτονόμηση του ανθρώπου, οι αυτονομημένοι άνθρωποι, έτσι, που σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Θεό. Εγώ θα φτιάξω μόνος μου τη χαρά μου. Θα τη βρω μόνος μου τη χαρά μου. Με τα χέρια μου, με τα μπράτσα μου, με την τεχνολογία μου. Και από εκεί και μετά μέχρι σήμερα. Και συνεχίζεται αυτή η πάλη, ας πούμε, και αυτός ο πόλεμος. Ο τελικός νικητής πάντα θα είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και αν φαίνεται ότι κυριαρχούν αυτοί στην παγκόσμια, ας πούμε, σκακέρα, θα λέγαμε. Ο τελικός νικητής είναι ο Χριστός. Και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν θα είναι οι νικητές. Οι οποίοι όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι, αυτοί που τον ακολουθούν. Γιατί περίσσεψε η απιστία. Και θα έλεγα και η αμνησία, η έλλειψη μνήμης δηλαδή του Θεού. Έτσι, ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο να ξεχάσει τον Θεό και τις ευεργεσίες του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε οι δαιμονιώδεις άνθρωποι θέλουν να εξαλείφουν κάθε μνήμη και την ιστορική μνήμη. Γι' αυτό αλλιών και την ιστορία. Για να χαθεί και η ιδιοπροσωπεία του κάθε έθνους. Να χάσει ο άνθρωπος κάθε μνήμη. Βλέπετε γιατί και είναι τους νεκρούς. Για να χαθεί και η μνήμη των ανθρώπων, των προγόνων. Ένας άνθρωπος χωρίς μνήμη είναι πάρα πολύ ευάλωτος στον διάβολο. Και κατ' εξοχήν ένας άνθρωπος που δεν έχει τη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό και ένας Άγιος Μεγάλος που γιορτάζαμε, σήμερα γιορτάζουμε μάλιστα, ο Άγιος Μάρκος Ασκητής, έλεγε ότι οι τρεις γίγαντες των παθών είναι η ραθυμία, η λύθη και η άγνοια. Έτσι, είναι οι τρεις γίγαντες των παθών. Η ραθυμία είναι η τεμπελιά, η πνευματική τεμπελιά, να μην αγωνίζεται ο άνθρωπος, να βαριέται. Να βαριέται να κάνει προσευχή, να βαριέται να νηστέψει, να βαριέται να πάει εκκλησία, να τεμπελιάζει πνευματικά, να βαριέται να ανοίξει την διαγραφή, όλα αυτά που τα βλέπουμε. Έχουμε να παλέψουμε με αυτά κάθε στιγμή. Ο δεύτερος είναι η λύθη. Η λύθη είναι η λησμονιά. Είναι η αμνησία. Να ξεχνάς, να μην έχεις μνήμη του Θεού. Να ξεχνάς το Θεό. Να ξεχνάς τις ευεργεσίες του Θεού. Να ξεχνάς, ας πούμε, τις ενέργειες του Θεού. Τόσο τις γενικές ενέργειες που φανερώνται, όπως είπαμε, μέσα στην κτήση, μέσα στη δημιουργία, αλλά και μέσα στο έργο της Θείας Οικονομίας. Το τι έκανε ο Θεός, δηλαδή, για να μας σώσει. Που έγινε άνθρωπος, που ταλαιπωρήθηκε τόσα χρόνια, μας κήρυξε, θαυματούργησε, υπέστη τις συκοφαντίες μας, την απαξίωσή μας, τη σταύρωση, τη θανάτωση κλπ. Όλα αυτά, ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο να τα ξεχάσει. Γι' αυτό και δεν θέλει να υπάρχει καν η λέξη Θεός ή η λέξη Χριστός. Βλέπετε τι μανία τους έχει πιάσει να μην λέμε Χριστούγεννα. Γιατί, ότι ο Θεός θέλει να ξεχάσουμε και τη λέξη Χριστός. Έχουν αλλάξει τις χρονολογίες προ Χριστού και μετά Χριστών. Το ξέρετε αυτό. Πλέον δεν λένε προ Χριστού και μετά Χριστών οι μοντέρνοι ιστορικοί και άνθρωποι λένε κάτι άλλο πριν από αυτή την εποχή ή κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, γιατί αυτό, γιατί ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο χωρίς μνήμη, χωρίς τη μνήμη του Θεού και χωρίς και τη μνήμη οποιοδήποτε, ας πούμε, ιστορικού γεγονότος που θα μπορούσε να το βοηθήσει στη σωτηρία του. Να ξεχάσει το Θεό, να ξεχάσει τους Αγίους, να ξεχάσει τους γονείς του, να ξεχάσει τα παιδιά του, να ξεχάσει και την ψυχή του και τον εαυτό του, τα πάντα, να ζει ζωοδός. Ξέρετε ότι υπάρχει και σύγχρονη τάση να ταυτίζονται οι άνθρωποι με ζώα. Να γίνονται σκύλια, ας πούμε.
Πρόσφατα στη Γερμανία είχε γίνει μια διαδήλωση που οι άνθρωποι ήταν ντυμένοι σκύλοι και συνεννοούνται μαζί τους, μεταξύ τους, με ανοιχτίσματα και γαυγίσματα. Ναι, γιατί τους λέει, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι σκύλο. Και το θέλουν πρόοδο αυτό, να ταυτιστούν, να ταυτίσουν την προσωπικότητά τους με ένα σκύλο. Τώρα, πού θέλει να φτάσει ο διάβολος στον άνθρωπο? Να χάσει τελείως την ανθρωπιά του, το πρόσωπό του. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να καλλιεργούμε τη μνήμη του Θεού. Εξού και η αδιάλειπτη προσευχή. Η αδιάλειπτη προσευχή τι είναι? Η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Να μην ξεχνάς τον Θεό κάθε στιγμή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσαμε. Πολεμάμε την λύθη, που είναι ένας από τους γίγαντες των παθών. Και ο τρίτος γίγαντας, που μας λέει ο Άγιος Μάρκος ασκητής, είναι η άγνοια. Γιατί αν ο άνθρωπος ξεχάσει τον Θεό, μετά φτάνει στην άγνοια του Θεού. Μετά πλέον τον αγνοεί το Θεό. Ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Ξεχνάει τι θα πει ηθική ζωή, τι θα πει χαρά, τι θα πει ειρήνη, τι θα πει ταπείνωση, τι θα πει αγάπη. Τίποτα. Αυτοί είναι οι τρεις γίγαντες των παθών. Οπότε, το να μελετούμε την κτήση, έτσι, τη δημιουργία, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Γιατί μας ανάβει μέσα μας και μας καλλιεργεί, έτσι, και μας συντηρεί τη μνήμη του Θεού. Το να θυμόμαστε το Θεό κάθε στιγμή. Και όλα αυτά τα ωραία που έχει κάνει για μας.